Χαίρετε! Σήμερα είναι Παρασκευή, είναι 20 Δεκεμβρίου. Τα vlogs παίζουν κανονικά όπως τα είχα γυρίσει πριν την περιοδία και κάνω ένα έκτακτο τώρα με το κοντό το μαλλί, το καινούριο, για να το βάλω έτσι εμβόλυμο για να σας πω ένα ευχαριστώ, το οποίο ένα ευχαριστώ είναι λίγο. Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει μαζί με τον Παναγιώτη, τρίτη βράδυ, 17 του μηνός, από την Αθήνα. Εγώ ήμουν από τις 8 Δεκεμβρίου στην Αθήνα. Ο Παναγιώτης ήρθε και με βρήκε στην Αθήνα τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 13 Δεκεμβρίου προς 14 Δεκεμβρίου Σάββατο. Δεν ήταν προγραμματισμένο να έρθει. Ήρθε στην πορεία επειδή είχα κατακουραστεί και ήμουν σε μια φάση που του είπα αγάπη μου έλα γιατί δεν μπορώ να κουβαλώ άλλο αυτές τις βαλίτσες. Ήθελα να το δω και όλες, τον είχα πεθυμίσει. Λοιπόν, αυτό το έκτακτο είναι για να σας πω λίγο τα νέα της περιοδίας. Σήμερα Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου, είναι η πρώτη ώρα που κάθομαι ξανά εδώ για να γυρίσω vlogs για τις επόμενες μέρες. Δεν θα σας πω ψέματα, τα vlogs μέχρι 23 Δεκεμβρίου ήταν γυρισμένα από πριν. Τώρα θα γυρίσω αυτά για 24, 25, 26, 27. Ο λόγος που τα γυρνά από πριν είναι για να προλαβαίνουν να είναι στην ώρα τους. Και επίσης είχα έγνοια πριν από την περιοδία ότι αν τυχόν δεν είχα έτοιμα τα vlogs, θα υπήρχε μεγάλη περίπτωση να μην προλάβαινα να τα κάνω. Και όντως είχα δίκιο, γιατί από την Τρίτη σήμερα Παρασκευή έχω αρχίσει να συνέρχομαι λίγο. Έχω βάλει και το 8ο πλυντήριο από τα ρούχα που κουβαλούσαμε. Λοιπόν, πέρασα πάρα πολύ ωραία στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την αγάπη σας. Δεν ήταν μόνο τα δώρα σας που είναι πολλά, δεν ήταν μόνο οι ευχές σας που κάποιες από αυτές θα διαβάσω τώρα, ήταν και το βλέμμα σας. Το κάθε βλέμμα, το οικείο, το αγαπητικό, αυτό που σε κοιτάει στα μάτια και σου λέει «εδώ είμαι», μιλάμε κάθε βράδυ, μιλάμε κάθε πρωί στις 11, σ' αγαπώ, ήρθα εδώ. Έχω πάρει αγκαλιές, φιλιά, αγάπη πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Δεν ήταν ανάγκη να μου φέρετε δώρα. Μου έχετε φέρει πάρα πολλά δώρα. Δεν ξέρω ποιος μου έχει φέρει τι, ειλικρινά. Θυμάμαι πως αυτό μου το έχει φέρει η Σούζη, γιατί με έχει πρίξει η Σούζη, είπε κάτι, είναι φίλη μου. Μου λέει, πότε θα δούμε καινούριο vlog με τις πασμίνες. Μου έχει φέρει πασμίνες. Και άλλες μου έχετε φέρει πασμίνες. Δεν ξέρω ποιος πια μου έχει φέρει αυτό το τέλειο φλιντζάνι, που είναι το όνομά μου τα αρχικά και τι σημαίνουν υποτίθεται, εντάξει, στα αγγλικά, το θέκλα. Thankful. Ευγνώμων. Η αλήθεια είναι ότι είμαι ευγνώμων, είμαι πάρα πολύ ευγνώμων για σας. Enthusiastic, νομίζω έχω ενθουσιασμό. Kind, θέλω να είμαι καλοσυνάτη. Loud, αυτό είναι σίγουρο ότι είμαι loud. Και authentic, και αυθεντική σίγουρα είμαι. Τώρα δεν ξέρω ποιος το έχει βγάλει αυτό και με βάση ποιο, αλλά νομίζω ταιριάζει ή θέλουμε να ταιριάζει. Ευχαριστώ πάρα πολύ το φλιντζάνι και γίνει το καινούργιο μου αγαπημένο φλιντζάνι. Επίσης, μια άλλη φίλη μου έχει στείλει ένα άλλο φλιντζάνι που είναι με λεβάντα, θα το δείξω μετά. Επίσης, έχουν έρθει και κάποια άλλα φλιντζάνια τα οποία έχουν σχέση με την ιστοσελίδα, με τη σειρά και αυτά. Σιγά-σιγά, γιατί έχουν μαζευτεί πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για το φλιντζάνι. Τώρα, επειδή είναι μεσημέρι που το γυρίζω αυτό, έχω πιει πολλούς καφέδες και έχω κάνει τσάι. Έχω κάνει τσάι τουρμέρικ. Το τουρμέρικ μπορεί να το πιει και σε τσάι και είναι πολύ καλό αντιφλεγμονώδες. Λοιπόν. Δεν ήταν ανάγκη να μου φέρετε δώρα. Η αγάπη δεν εκφράζεται μόνο με τα δώρα. Γνωρίζω ότι κάποιοι από εσάς δεν είχατε καν τα χρήματα να αγοράσετε το βιβλίο και ήρθατε μόνο στην παρουσίαση και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, όμως επειδή θέλω να είμαι ok και να μην είμαι γαϊδούρα, θα διαβάσω μερικές κάρτες αυτές που έχω μπροστά μου. Λοιπόν, επειδή ήταν πάρα πολλά τα πράγματα που είχα μαζί μου για τόσες μέρες, όταν πήρα τα δώρα και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, τα πήγα μετά στο ξενοδοχείο και έπρεπε να τα βγάλω από το περιτύλιγμα, να τα βάλω στη βαλίτσα και να βάλω ξεχωριστά τις κάρτες. Οπότε τώρα δεν θυμάμαι ποιος έχει φέρει τι ακριβώς. Έχει έρθει με το ταχυδρομείο αυτό χθες. Είναι από μια φίλη από τη Ρόδη, η οποία μου έχει στείλει και αυτή μια πασμίνα. Βρήκατε το κόλπο που κάνω, καταλάβατε τι κάνω, ε? Επειδή δεν έχω πολλά ρούχα να αλλάζω. Αλλάζω πασμίνες και έτσι φαίνεται φορά διαφορετικά ρούχα. Είναι μια πολύ όμορφη πασμίνα. Φίλες, ευχαριστώ πάρα πολύ και πολύ ωραία χρώματα. Πάρα πολύ όμορφη, σε ευχαριστώ. Και έχει φέρει εδώ στολίσματα. Έχει φέρει εδώ άρωμα. Ευχαριστώ. Να και το γράμμα σου.
Έχεις φέρει, μα τι ωραία αυτά μόνοι σου, τα φτιάχνεις αυτά. Είναι πολύ ωραία. Μήπως είναι παραδοσιακά που δίνεται στη Ρόδο, γιατί είχα και ένα κλειδί από τη Ρόδο μια φορά που μου είχαν φέρει. Και κόσμο μου έχει φέρει αυτή η φίλη, ένα λεπτό να το ανοίξω να το δω. Πολύ ωραίο κολιέ, πάρα πολύ ωραίο κολιέ. Επειδή εγώ δεν είμαι καλή στο ξεμπέρδεμα, θα το ξεμπερδέψω στην πορεία. Ωραίο και αυτό, πάρα πολύ ωραίο. Και γράφει φίλη. Καλησπέρα Θέκλα μας, είμαι μεγάλη θαυμάστρια σου εδώ και περίπου ένα χρόνο που σε ανακάλυψα. Ανήκω κι εγώ στη μεγάλη διαδικτυακή οικογένεια σου και ψυχοψάχνομαι και εγώ, μου αρέσει πάρα πολύ μας την οικογένεια. Λατρεύω εκείνους που είναι πραγματικά αφιερωμένοι σε αυτό που κάνουν. Θέλω να γίνω κι εγώ inspirational για τους άλλους μια μέρα. Inspirational σημαίνει εμπνευστική. Σου το εύχομαι με όλη μου την καρδιά. Πολλά φιλιά, καλές γιορτές από Ρόδο. Καλή χρονιά και καλές δουλειές. Λέει και το όνομά της η φίλη, αλλά δεν θα το διαβάσω γιατί μπορεί να μην ήθελε να το διαβάσω. Αυτό ήρθε με ταχυδρομείο προφανώς. Μου είχε στείλει μήνυμα η φίλη, δεν προλαβαίνω να έρθω στην Αθήνα. Ήρθε κόσμος και από τα νησιά στην Αθήνα και από την Άξο, τη Σάμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή είναι μια πολύ ωραία καρτούλα. Η φίλη Παρασκευή Τσιβελέκη πρέπει να είναι αυτή, η οποία μου είχε φτιάξει και σκουλαρίκια. Τα θυμάμαι γιατί μου είχε φτιάξει και πέρσι Παρασκευή. Τι είναι τη Παρασκευή, κάτσε να δω. Παρασκευή, ελπίζω να ρίξω τα δικά σου σκουλαρίκια. Αυτά εδώ μου έχει φτιάξει η Παρασκευή. Αυτά εδώ και μου έχει φτιάξει μια καρφίτσα. Λοιπόν, λέει: Καλή μου Θέκλα, εύχομαι κάθε νέο βιβλίο που γράφει να είναι καλύτερο από όλα τα προηγούμενα. Κάθε νέο βίντεο που ανεβάζει να είναι καλύτερο από όλα τα προηγούμενα και να μην στερέψει ποτέ από έμπνευση μέχρι τα βαθιά σου γερατιά. Με εκτίμηση Παρασκευή, ο αυτόκλητο συμβουλάτορα. Καλά κάνει και με συμβουλεύει. Θέλω να με συμβουλεύεις και εσύ και όλοι όσοι με αγαπάνε. Γιατί οι συμβουλές αυτού που με αγαπάνε, αυτού που μας αγαπάνε, είναι συμβουλές χρήσιμες. Τι ωραία καρτούλα αυτή. Με πολύ αγάπη και απεριόριστη εκτίμηση είναι ένα ζευγάρι. Τις εγκαρδιότερες μας ευχές για χαρούμενα Χριστούγεννα και ευτυχές 2020. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ανταποδίδω σε όλους τους φίλους του καναλιού. Α, δεν το είχα ανοίξει. Είμαι όπως το μωρό. Θα ανοίξω το φάκελο. Είπα, έχω βάλει ξεχωριστά τα δώρα και αλλού τους φακέλους, οπότε είμαι στον κόσμο μου. Θεά, εξαιρετική επιστήμονας, καλόκαρδη, λαμπερή, αληθινή. Α, η φίλη έχει βρει καινούριο το Θέκλα, το λέει Θεά, εξαιρετική επιστήμονας, καλόκαρδη, λαμπερή, αληθινή. Αγαπημένη μου Θέκλα, καλοτάξω το νέο σου βιβλίο, εύχομαι από καρδιάς να είσαι πάντα καλά και χαρούμενη. Ευτυχώς που μπήκε στη ζωή μου και κάθε μέρα μαθαίνω και κάτι. Σε ευχαριστώ. Ένα συμβολικό δωράκι με πολύ αγάπη. Μήπως είναι αυτό που μου έχει φέρει. Αυτό νομίζω. Σου έστειλα για πρώτη φορά email στη γιορτή σου με εκτίμηση και αγάπη και λέει το όνομα της η φίλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ωραία κάρτα. Τώρα έχω εδώ ένα κουτί μεταλλικό που θα βάλω αυτές. Όχι αυτό, εδώ μέσα θα τις βάλω. Από αυτό εδώ το κουτί. Και θα βάζω εδώ μέσα τις κάρτες και θα είμαι θεά. Θα βγάλω οτιδήποτε άλλο έχει από εδώ. Και εδώ μέσα θα μπαίνουν οι κάρτες. Βρήκαμε κουτί για τις κάρτες. Μάλιστα. Όσες είναι διαβασμένες θα μπαίνουν εδώ πέρα. Έχω ακούσει ότι έχει κόσμο που έχει δωμάτια, λέει. Με αναμνηστικά. Εμείς δεν έχουμε πολύ χώρο, οπότε κάντε λίγο κράτη. Λοιπόν, πού είμαστε τώρα. Και βάλαμε και αυτή την κάρτα μέσα. Το χάρτη της κοπελιάς από τη Ρόδο. Θα μωρό κάνω, ε. Να το και αυτό. Σας πω κάτι. Τώρα που είχα έρθει στην περιοδία, υπήρξαν και κάποιες πρακτικές δυσκολίες. Όπως παράδειγμα το να είμαι κάθε μέρα σε άλλη πόλη και διάφορα άλλα τρεχάματα. Αλλά άξιζε τον κόπο. Άξιζε τον κόπο επειδή πήρα πάρα πολύ αγάπη. Αγαπητή Θέκλα, είχα την ειλικρινή και από καρδιάς επιθυμία να σου κάνω ένα δώρο για να σε ευχαριστήσω για τη συνεχή, πάντα άμεση και άνευ αντιτίμω ανταπόκριση σου στα emails μου, όπως επίσης για τη ψυχολογική στήριξη που μου παρέχεις όποτε σου το ζητήσω. Θεωρώ σε καταπληκτική συγγραφέα και κάθε συγγραφέας χρειάζεται μεράκι, παραδοσιακά δηλαδή, χρειάζεται μελάνι, παραδοσιακά δηλαδή, συμβολικά λοιπόν, διάλεξε ένα στυλό. Keep writing, Cory. Σε θεωρώ φίλη μου, ένας φίλος από Αθήνα. Ξέρω ποιος είσαι. Εσένα ξέρω ποιος είσαι. Λοιπόν, σε είδα κιόλας. Σε είδα κιόλας από μακριά και όλο αυτόν τον ξέρω.
Να μετά κατάλαβα ποιος είσαι. Λοιπόν, τι ωραία καρτούλα αυτή. Και λέει, σ' αγαπώ κόρη. Και λέει το όνομά της από Θεσσαλονίκη. Τι τέλεια που είναι, και εγώ αγαπώσαι. Πρέπει να είναι και χειροποίητη αυτή η καρτούλα, δεν είναι τέλεια. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Πώς σας φαίνονται τα μαλλιά? Σήμερα είναι η πρώτη μου απόπειρα να τα χτενίσω μόνη μου. Νομίζω τα έχουμε κόψει πολύ κοντά πίσω, αλλά δεν πειράζει, με κρέμα. Αυτό από το Θεσσαλονίκη. Αγαπημένη μου Θέκλα, θέλω να εκφράσω έμπραχτα την ευγνωμοσύνη μου στο πρόσωπό σου με αυτό το συμβολικό χειροποίητο δωράκι. Ξέρω τι δωράκι είναι και ξέρω και ποια είσαι. Είσαι Χρύσα Χριστάκη, μου φτιάξε αυτόν τον υπέροχο δίσκο, τον χειροποίητο, τον έχω από εκεί. Το έφτιαξε με πολύ αγάπη και πολύ μεράκι, γιατί νιώθω ότι το αξίζεις και με το παραπάνω. Έχεις γίνει μέρος της καθημερινότητας μου. Σε ρωτώ κάτι και μου απαντάς αμέσως. Σου απαντώ αμέσως τα μηνύματα στο Facebook, είμαστε φίλες, και επειδή γνωρίζω και ποια είσαι κιόλας. Στο Instagram, αν μου γράφεις. Ενώ οι υπόλοιποι θα απαντήσω την πρώτη φορά και μετά θα ξέρω ποιος είστε και θα απαντάω σε μια σύντομη ερώτηση σύντομα. Μου απαντάς αμέσως και μου δίνεις λύσεις σε πολλά θέματα που με απασχολούν, με βοηθάς να γίνω καλύτερος άνθρωπος. Σε θαυμάζω, σε αγαπώ, είσαι στη ψυχή μου. Μπορείς να κουμπάς τον καθημερινό σου καφέ επάνω ή να το διακοσμήσεις όπως θες τώρα τα Χριστούγεννα. Είναι πάρα πολύ όμορφο χειροποίητο ξύλινο δισκάκι, το οποίο έχει μέσα ζωγραφισμένα χριστουγεννιάτικα θέματα. Σου εύχομαι καλές γιορτές, με υγεία, με αγάπη, με ηρεμία, με χαμόγελα, μαζί με τους αγαπημένους σου, τον Παναγιώτη, τον Λάζαρο, την Κυριακή. Ξέχασες την Αριστονίκη και όλους εσάς. Να περάσεις τέλεια, φιλιά πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά ήτανε. Πρέπει να έχει κι άλλα. Αλλά ούτε ξέρω που τα έχω. Τι βρει αυτό το φουλάρι που στείλει φίλε Πτυρό εδώ, πάρα πολύ ωραίο. Και όλα τα υπόλοιπα φουλάκια. Λοιπόν, μου έχει φέρει και η Δέσποινα Flower. Η Δέσποινα Flower μου έχει φέρει το δαχτυλίδι, το οποίο το διαφημίσαμε κιόλας στο δαχτυλίδι της Δέσποινας Flower. Ένα λεπτό το βρω και που είναι. Και ο λόγος που της το διαφήμισα από την αρχή είναι γιατί αυτό το κορίτσι, που είναι και λίγο η μασκότ του καναλιού μας, τις θυμώνουμε πολλές φορές. Να το δαχτυλί μου, φέρει Δέσποινα. Τέλειο δαχτυλίδι από το μαγαζί που εργάζεται. Τις έχουμε θυμώσει πάρα πολλές φορές της Δέσποινας στο κανάλι. Και όμως είναι πάντα γλύκα, από κοντά σε μία κούκλα, και από μακριά δηλαδή. Και ήρθε το κορίτσι μου με όλη της τη χαρά. Σας έψαχνε όλους στην παρουσίαση. Λοιπόν, αυτά τα σκουλαρίκια τα έχει φτιάξει η Σοφία Νικολάου από τη Θεσσαλονίκη και τα έχω φορέσει ήδη σε μια παρουσίαση. Αυτά είναι από τη Σούζη την Μπεκάρεκ. Η Σούζη κάνει πολλά πράγματα και πασμίνες μου φέρε και σκουλαρίκια και άλλα πολλά. Αυτά τα σκουλαρίκια τα πολύ ωραία, τα οποία είναι ανάγλυφα, και αυτά θα τα δείτε στα vlogs. Και αυτά εδώ πέρα, αυτά μου τα έχει φέρει η Ασημίνα Κουλουκούρη, ψυχολόγος, με την οποία είμαστε, νάτι και εδώ, με την οποία είμαστε, να το και αυτό έτσι, με την οποία κάναμε μαζί την παρουσίαση στη Θεσσαλονίκη και την ευχαριστώ πάρα πολύ την Ασημίνα. Όταν ανεβεί το βίντεο, έχουμε το ηχητικό από τη Θεσσαλονίκη, θα το φτιάξω ένα σύντομο βίντεο μαζί με φωτογραφίες μας για να πάρετε κι εσείς μια γεύση όσοι δεν μπορέσατε να έρθετε, γιατί έχει πάρα πολύ βροχή εκεί στη Θεσσαλονίκη εκείνο το βράδυ και είναι πάρα πολύ φυσικό και αναμενόμενο το ότι μόνο 130 άνθρωποι μπορέσαν να έρθουν. Και αυτά τα σκουλαρίκια τα έχει φτιάξει Σούζη. Μα είναι πολλά που μου έχετε φέρει, πάρα πολλά. Θα τα θυμάμαι κάνοντας τα vlog και θα τα λέω. Και ένα ωραιότατο δεντράκι χριστουγεννιάτικο, το οποίο έχει φτιάξει μια φίλη. Το κουτί μας το έχει φτιάξει μια φίλη και μου το έχει φέρει στην Αθήνα. Καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα. Ευχαριστώ πολύ για όλα όσα μας παθαίνεις, για την ωραία συντροφιά που με κρατάς κάθε βράδυ και επιτέλους ακούγοντας σε καταλαβαίνω ότι δεν είμαι παράλογη. Απλώς είμαι ειλικρινής και προσπαθώ να μην παίζω με τους ανθρώπους. Χαίρομαι πολύ που σε ανακάλυψα στο ίντερνετ και σε παρακολουθώ ανελιπώς. Να είσαι πάντα καλά και εσύ και ο Παναγιώτης, και αυτή η λάμψη που βλέπω στα μάτια σου να είναι πάντα εκεί. Με βοηθάς πολύ προσωπικά, σε αγαπώ πολύ, φυλάκια. Το δεντράκι το έπλεξα με πολύ αγάπη για σένα. Θα κάνω εδώ, θα σας βάλω φωτογραφία το δεντράκι, όπως θα βάλω και εκεί το. Εκεί που λέω για το δίσκο, θα σας δείξω και το δισκάκι για να είμαστε δικοί. Και επίσης αυτό το σκουλάκι που φοράω το έχει φτιάξει. Κοιτάξτε το που είναι. Το έχει φτιάξει χειροποίητα η Κωνσταντίνα η Πολυκανδριώτη, η οποία είναι ξαδέρφη του Παναγιώτη. Πήγαμε στην Αθήνα, πήγαμε στην θεία του Παναγιώτη, τη Χριστάλα, την αδερφή της πεθεράς μου, η οποία ζει στην Αθήνα.
Είναι η μαμά του Τζανί, του Πολυκανητριώτη, αν τον έχετε ακουστά, που είναι γνωστός ο Τζανής. Και πήγαμε και η Κωνσταντίνα μου φτιάξε αυτό το ωραιότατο σκουλαρίκι. Λοιπόν, σε άλλα νέα, το κανάλι μας έχει ξεπεράσει τους 30.000 συνδρομητές. Μόλις βρω χρόνο θα καθίσω και θα δω τι θα κάνω. Σας λέω από τώρα ότι δεν θα γίνει υποχρεωτική συνδρομή σε καμία περίπτωση, γιατί δεν θέλω να πρέπει να πληρώσει κάποιος οπωσδήποτε για να ακούσει τα vlogs. Θα μπει μια προαιρετική συνδρομή για όσους θέλουν να προσφέρουν κάτι, γιατί όπως σας έχω πει και σε προηγούμενο έκτακτο vlog, κάποια από τα βίντεο γίνονται demonetized, άρα θα ήταν χρήσιμο αν κάποιος θέλει να... Μιλάμε για μικρά ποσά, 5 ευρώ το μήνα, 10 ευρώ το μήνα, σαν συνδρομή στο κανάλι προαιρετική, θα ήταν ευπρόσδεκτη. Ακόμη δεν το έχω βρει, άμα το βρω θα σας πω, θα σας κάνω ειδικό βίντεο γι' αυτό. Λοιπόν, επίσης η ιστοσελίδα ανανεώθηκε. Άμα μπείτε στην ιστοσελίδα μου, thekleopetridou.com, θα δείτε ότι έχει αλλάξει εικόνα. Μου το έχει κάνει δώρο η Ελένη η Παπαδοπούλου από την Impress με την εταιρεία. Η Ελένη μαζί με την ομάδα της εκεί στο γραφείο παρακολουθούν το κανάλι και μου έχουν κάνει δώρο την ανακαίνιση της ιστοσελίδας, αυτό το lifting της ιστοσελίδας που αν μπείτε θα το δείτε. Και εντός ημερών θα μπει και το δεύτερο βιβλίο μου, το βιβλίο μου «Και οι άνδρες έχουν ψυχή» σε e-book, ώστε να μπορέσετε να το κατεβάσετε δωρεάν. Θα είναι το δώρο μου από μένα προς εσάς και τα Χριστούγεννα. Το δεύτερο μου βιβλίο δωρεάν. Το κατεβάσετε στο κινητό σας, στο tablet σας, στον υπολογιστή σας να το διαβάσετε. Όταν θα είναι έτοιμο, θα κάνω ειδικό βίντεο που θα σας έχω από κάτω το link. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Κωνσταντίνα, τη Βασιλάκη, η οποία έχει το κανάλι Another Makeup World, η οποία και με έβαψε για τις ανάγκες μιας φωτογράφησης, αλλά και φτιάξαμε ένα βίντεο με make-up το οποίο θα το δείξουμε, θα το ανεβάσει η Κωνσταντίνα με τη νέα χρονιά. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Γιάννη τον Βελισσαρίδη, ο οποίος είναι επίσης φίλος του καναλιού, ο οποίος είναι πολύ γνωστός συγγραφέας πορτρέτων. Ψάξτε τον GiannisVelissarides.com, έχει φωτογραφίσει τον κόσμο όλο, γιατί όταν πήγαμε στο στούντιο δεν έχει πει, τι να πω, τραγουδιστές, ηθοποιούς, σκηνοθέτες, όποιο γνωστό Έλληνα γνωρίζεις, ήταν εκεί μέσα φωτογραφημένος από τον Γιάννη. Και μου έκανε δώρο Γιάννη στη φωτογράφηση, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για, όπως το λέει, για τη βοήθεια που παίρνει ή την ευχαρίστηση που παίρνει ακούγοντας το βίντεο στο κανάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ και την Κωνσταντίνα, τη Βασιλάκη και τον Γιάννη, τον Βελισσαρίδη, για τη φωτογράφηση. Το αποτέλεσμα της φωτογράφησης σύντομα θα μπει και στην ιστοσελίδα και εδώ στο κανάλι. Κάνουμε έτσι ένα lifting, αφού δεν μπορούμε να κάνουμε lifting. Είναι πολύ ακριβό να κάνουμε lifting εμένα. Θα κάνουμε lifting τις ιστοσελίδες και το κανάλι κλπ. Εγώ έχω κάνει lifting τα παλιά, θα έχετε δει και στο πρόσφατο, στο έκτακτο που κάναμε την Τρίτη με τον Παναγιώτη. Τα έχω κόψει. Νομίζω ότι είναι ευκολία. Τι ευκολία, εντάξει, είναι κοντά από πίσω, αρκετά κοντά. Αλλά καλά είναι, καλά είναι. Καλά είναι και με χτενίζονται και πιο εύκολα. Μου έχει δείξει και μερικά τρίκ μακιγιάζ η Κωνσταντίνα. Λοιπόν, αυτά φίλοι μου. Αν έχω ξεχάσει κάποιον, αν μου έχει πέσει κάποια. Σίγουρα θα μου έχουν πέσει κάρτες. Σίγουρα θα έχω χάσει γράμματα. Σίγουρα θα έχω ξεχάσει να ευχαριστήσω κόσμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τη Μαρία Παντσιοπούλη, η οποία έχει κάνει εξαιρετική παρουσίαση στο βιβλίο. Την παρουσίαση από την Αθήνα θα ανέβει τις επόμενες μέρες. Αν δεν κάνω λάθος, ανέβει παραμονές Χριστουγέννων. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Ασημίνα την Κουλουκούρη και για τα δώρα της αλλά και για την πολλή δουλειά που έκανε στην παρουσίαση στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ πολύ και την Μαριάμ την Πολυγέννη. Μπείτε στο site emotions.gr, στο Facebook βρείτε τη σελίδα emotions.gr και πατήστε like, γιατί είναι μια εξαιρετική σελίδα η οποία έχει καθημερινά μόνο θετικές ειδήσεις. Είναι και ραδιοφωνική παραγωγός η Μαριάμ, πολλοί από εσάς θα την ξέρετε από το Pillow Radio. Και ήταν και η Μαριάμ εκεί στην παρουσίαση στην Αθήνα, όταν ανεβεί το βίντεο θα το δείτε. Και θέλω να σας πω ότι μετά που τα έβγαλα πέρα αυτό το 9ήμερο, του βιβλίου το 9ήμερο το λέω εγώ, του βιβλίου το 9ήμερο, αφού το έχω βγάλει πέρα σε αυτό το 9ήμερο, κατάλαβα ότι μπορώ να περιοδεύσω και έτσι είναι στα σκαριά μια σκέψη. Το έχω συζητήσει και με τη δόκτωρα Αριστονική Θεοδοσίου, να κάνουμε στο προσεχές μέλλον, δηλαδή σε 2 μήνες, σε 3 μήνες, έτσι να ημίγα, να κάνουμε σεμινάρια μαζί με την Αριστονίκη, σεμινάρια βιωματικά, εργαστήρια και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις,
τα οποία θα είναι καλά διοργανωμένα, θα είμαστε μόνο εγώ και Αριστονίκη, θα έχουμε προετοιμάσει το υλικό μας από πριν, θα γνωρίζετε από πολύ νωρίς πότε θα γίνουν ώστε να μπορείτε να έρθετε. Σίγουρα θα γίνουν στις δύο μεγάλες πόλεις της Ελλάδος, αλλά έχουμε σκοπό να γίνουν και αλλού, στα οποία θα είναι μάλλον Σαββατοκύριακο, θα είναι διήμερα σεμινάρια και θα έρθετε, θα γνωριστούμε από κοντά και θα κάνουμε βιωματική δουλειά, όχι απλώς να ακούμε, να ακούτε εσείς εμάς, αλλά να κάνετε και τις ερωτήσεις σας και να έχουμε έτσι μια πιο καλή επικοινωνία. Δηλαδή αυτό που στην παρουσίαση κράτησε 2 ώρες, να κρατήσει 5 ώρες, να κρατήσει 2 μέρες επί 5 ώρες. Θα το δούμε αυτό. Ακόμη δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο, υπάρχουν σχέδια. Γιατί είδα ότι με καλό προγραμματισμό, πρώτα απ' όλα εγώ είχα έγνοια μέσα σε 9 μέρες πώς θα καταφέρω τόσα πράγματα να τα βολέψω και να έχω ρούχα για κάθε μέρα. Τα κατάφερα. Άμα κατάφερα να βαλτισώσω για 10 μέρες. Άμα κατάφερα να μείνω μακριά από το σπίτι μου για 10 μέρες, σημαίνει μπορώ να μείνω. Μπορώ να κάνω τα σεμινάρια που νομίζω δεν μπορούσε. Λοιπόν, αναμένατε στο ακουστικό σας, έρχονται πολλές αλλαγές. Το βιβλίο πάει πάρα πολύ καλά. Ξαναδιαβάζοντας το βιβλίο. Α, το έχω εδώ. Ξαναδιαβάζοντας το βιβλίο και εγώ ίδια, γιατί αυτές τις μέρες λόγω της παρουσίας του ξαναδιάβασα, είναι καλό βιβλίο. Είναι καλό και είναι χρήσιμο. Είναι μια βάση για να καταλάβει κάποιος το ψυχολογικό πόλεμο. Εντάξει, τα μαλλιά τώρα δεν είναι όπως ήταν εκεί, αλλά δεν πειράζει. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, φιλάκια. Αυτό το βίντεο το γυρίζω σήμερα. Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 και ανεβαίνει σήμερα. Ξαναλέω, ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα δώρα σας. Δεν είναι τα δώρα τόσο σημαντικά όσο η αγάπη, είναι και τα δώρα σημαντικά, καταλάβατε τι εννοώ, ε? Δηλαδή δεν θέλω να νιώσουν αυτοί που δεν μπόρεσαν να φέρουν δώρο ότι έπρεπε να φέρουν δώρο. Και εγώ έχω δουλέψει πολύ σκληρά με τον εαυτό μου για να μάθω να δέχομαι τα δώρα, να τα αποδέχομαι τα δώρα. Όταν ήμουν μικρότερη, επειδή δεν αγαπούσα πολύ τον εαυτό μου, δεν μου ήταν εύκολο να αποδεχθώ δώρα. Ευχαριστώ όλους. Και είμαι πίσω. Και τα βίντεο είναι προγυρισμένα. Δηλαδή σήμερα που είναι Παρασκευή 20 του μηνός, σας είπα θα γυρίσω 24, 25, 26, 27. Αλλά είμαι εδώ, ποστάρω το βίντεο κάθε μέρα, όπως βλέπετε απαντάω στα σχόλιά σας και η μεγάλη μου αγάπη είναι το YouTube και η παρέα μας. Αγαπώ σας!